Θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι για χαρές. Δυστυχώς, απόψη ήρθαμε στην κηδεία της Βόρειας Εύβοιας. Το πείσμα μας όμως θα την ξανααναστήσει. Απογοήτευση μεγάλη. Δεν θα αναφερθώ στα ειδικά αιτήματα των μελισσοκόμων. Δεν θεωρούμε ότι οι μελισσοκόμοι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο. Οι μελισσοκόμοι είμαστε οι αγρότες, οι ρυθμοκαλλιεργητές, οι δασεργάτες, οι γεωργοί, οι ελαιοπαραγωγοί. Δεν έχουμε χώρια αιτήματα. Τα αιτήματά μας είναι κοινά. Και το βασικό μας αίτημα είναι ένα. Να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Δυστυχώς, από μόνοι μας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Θέλουμε την βοήθεια του κράτους, σαν πολίτες αυτής της χώρας. Τίποτα λιγότερο. Θέλουμε, δεν ζητάμε, θέλουμε να δουλέψουμε, να χτίσουμε τη ζωή μας. Καλή κατάσταση και η κόπη μας, αγώνας για να ζήσουμε στον τόπο μας. Η μόνη δουλειά την οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους από τις πλημμύρες. Μην βρεθούμε μετά από 6 μήνες και έχουμε καινούργιες κοιλίες. Την εργασία αυτή θα την αναλάβουν, κατά τη γνώμη μου, αποκλειστικά οι συνεταιρισμοί, οι δασικοί. Οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να φέρουν πέρασε αυτή την εργασία. Τα χρήματα θα τα πάρουν αποκλειστικά οι δασικοί συνεταιρισμοί. Δεν θα πάνε ούτε σε δασαρχεία, ούτε σε τοπικές αυτοδιοικήσεις. Δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Επειδή όμως τα χρήματα αυτά είναι δικά μας, δεν θα πρέπει ούτε δραχμή να πάει χαμένη. Ο έλεγχος των χρημάτων ας γίνεται από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ορίσει η κεντρική κυβέρνηση. Και τώρα θα μου επιτρέψετε να πω κάτι και να γυρίσουμε λίγο πίσω. Καθώς ερχόμαστε από τη Χαλκίδα προς το Μαντούδι, βλέπουμε ένα συμπαγές παρθένο δάσος και λέμε, αν θα πιάσει φωτιά, πού θα σταματήσει? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό? Δεν το βλέπει το δασαρχείο? Δεν το βλέπει η πυροσβεστική? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την πρόληψη της πυρκαγιάς, κύριοι της κυβέρνησης? Αυτά τα ερωτήματα δεν έπρεπε να είχαν διατυπωθεί πριν την πυρκαγιά? Μπορούμε. Μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να ρωτήσουμε τους κατοίκους. Να ρωτήσουμε τα ειδικά τμήματα των πανεπιστημίων. Και να διατεθούν χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν έξυπνα. Να πιάσουν τόπο. Και κάτι ειδικό. Σαν μελισσοκόμοι, δεν έχουμε πού να ακουμπήσουμε τα μελίσια μας. Θα παρακαλέσουμε το δασαρχείο. Είναι υποχρεωμένο να ανοίξει στο ήδη υπάρχον δάσος τόπους μελισσοκομικά πάρκα να βάλουμε τα μελίσια μας. Πρέπει κάποτε αυτός ο τόπος να έχει πρόγραμμα. Και όχι να πάμε συνέχεια σε κοινίες.
σαν άτομο, αλλά και σαν σύλλογος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά των χωριών, τα οποία έσωσαν το λάχιστο τα σπίτια τους, τα σπίτια μας. Γιατί αν δεν είχαμε και τα σπίτια, πού θα μπορούσαμε να σταθούμε.